προηγουμένως, θα είναι 2.000 συν 60%, συν 1.200 ευρώ. Θα την κλείσουμε 3.200. Γενικά η τάση είναι ότι όποιοι έχουν εισηγηθεί στο παρελθόν να έχουν κάνει καμία ψηλό λαμογιά. Ακριβώς, ψηλή. Θα πληρώσουν κάτι περισσότερο. Όχι φοβερά περισσότερα, θα πληρώσουν κάτι περισσότερο. 20-40% ή 60%. Το Γιώργαρο, ο φίλος μου ο Γιώργαρος, να τον δω να τον περαιώνει, να τον βάλω στην περαιώνει, να τρελαθώ. Είχε παιδιά μία καρφίτσα, σαν μπρόκα ήταν, ήταν ακριβώς καρφίτσα, και ένα σφυράκι και τρύπαγε τιμολόγια νούμερα. Εάν δεν τον είχαν τσιμπήσει, θα μπει και αυτό στην περιοχή. Θα πληρώσει ένα 500 ευρώ, θα ησυχάσει. Ο Γιώργαρος δηλαδή θα ησυχάσει, θα λυτρωθεί. Είχε σφυρί. Μπρόκα, ούτε καρφίτσα ακριβώς, ούτε μπρόκα, ένα διάμεσο, δεν ξέρω που το είχε βρει. Και χτύπαγε, τάκα, και έκανε το 2, το 3, το 1, στο δεκτήριο παροχής, το τιμολόγιο και το αμόλαγε στην αγορά. Κλασική περίπτωση πλαστού τιμολογίου. Πλαστού τιμολογίου. Βέβαια, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις με πλαστά και εικονικά μεγάλες, να πούμε ότι αυτοί δεν υπάγονται στη ρύθμιση, γιατί είναι πάνω από 20 εκατομμύρια. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Γιατί έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορούν να μπουν στην περαίωση όσοι δεν έχουν υποβάλει καθόλου δήλωση. Είναι κάτι, αν θυμάστε που το έλεγε και ο Βαγγέλης Αμπελιώτης τις προάλλες, ότι πρέπει να μπουν κάποιοι από αυτούς ή όλοι, εν πάση περιπτώσει, που είχαν ξεχάσει που δεν έκαναν. Δεν μπαίνουν πάντως. Αυτό είναι οριστικό και είναι και μια απόφαση από την πλευρά του Υπουργείου. Αν δεν έχεις κάνει δήλωση το 5, το 6, το 7, το 4, δεν θα σε βάλει στην περαίωση και θα μείνεις ή να κάνεις μια δήλωση τώρα συμπληρωματική. Είναι δυνατόν να μην έχεις κάνει, ας πούμε, το 5 δήλωση, να έχεις κάνει το 4, το 5, να έχεις το 6, να κάνεις πάλι? Πάρα πολλές περιπτώσεις. Ναι. Πάρα πολλές περιπτώσεις που έκανε δύο χρονιές, την τρίτη και την τέταρτη δεν έκανε, την πέμπτη χρονιά έκανε. Πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δεν τους σουμπάει. Δεν τους σουμπάει. Δηλαδή το ανοίγει το φάκελο και λέει: Εγώ σου πέντε. Τι δηλώσει πέφτει. Όχι. Δεν τους σουμπάει. Και μάλιστα όταν κάποιος έκανε την εξής πονηριά, όταν κάποιος δεν έκανε 2-3 χρόνια δηλώσεις, την τέταρτη χρονιά που έκανε, πλήρωνε, έβαζε να πληρώσει. Δηλαδή. Ακριβώς. Και δεν γινόταν και στόχος. Πλήρωνε 2-3 χιλιάρια και σου λέει: Αυτό πληρώνει κανονικά, δεν τον ελέγχουμε και τελείωσε η ιστορία. Πώς θα πληρώσουν, δεν μπαίνουν επίσης οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στη ρύθμιση, και δεν μπαίνουν και όλες οι υποθέσεις που είναι με μεγάλα ακίνητα, με κληρονομιές, έχουμε με τέτοια. Έχουμε και μικρότερη δόση 500 ευρώ, εξόφληση σε 12, σε 12 μήνες. Και να πούμε εντάχει, θα τα ξαναπούμε έτσι όσο θες. Βέβαια, θα είναι το θέμα της. Ότι υπάρχει ρύθμιση και για τα ληξιπρόθεσμα. Και για τα ληξιπρόθεσμα, 45 δόσεις. Μέχρι 45 δόσεις με 100% αποφυγή των προσαυξήσεων. 100% αν πληρώσει δηλαδή, μπορεί να γλιτώσει μέχρι. Ό,τι χρώστα. Αν πας στις δόσεις, ακριβώς. Εάν πας στις δόσεις, 45 δόσεις, πληρώνεις το 50%. Ναι, αν πας στις δόσεις. Αν πληρώσεις εφάπαξ, πληρώνεις 100%. Αν πληρώσεις το μεγαλύτερο ποσό, 95%, πάει προοδευτικά. Ναι. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως ξανά. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Πάμε σε διάλειμμα. Να είστε καλά.